Πράγματι, είναι η πρώτη φορά που ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων, Διατροφολόγων, συνεργάζεται με αυτή τη μορφή με το Σύνδεσμο Διαιτολόγων Κύπρου για να εκδώσει το πρώτο βιβλίο με τίτλο «Πρακτικές οδηγίες για ένα σύγχρονο διαιτολογικό γραφείο». Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια συγγραφική προσπάθεια τεσσάρων συγγραφέων, δύο από την Ελλάδα και δύο από την Κύπρο, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία να δώσουν το επιστημονικό του στίγμα και κάποιοι άλλοι επιστήμονες διαιτολόγοι. Ελπίζουμε αυτό το βιβλίο να αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουργία και άλλων τέτοιων παρόμοιων προσπαθειών, των οποίων τα θέματα αγγίζουν την επιστήμη της διαιτολογίας διατροφής. Το βιβλίο αυτό μπορεί να είναι ένα καλό εγχειρίδιο και για νέους επαγγελματίες και για φοιτητές, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο επιχειρηματία σκέφτεται να δοκιμάσει αυτή την επιχειρηματική προσπάθεια. Η ίδρυση ενός σύγχρονου διαιτολογικού γραφείου δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Το βιβλίο έχει ως στόχο να αφυπνίσει, να ενημερώσει τους υποψήφιους ιδιοκτήτες με ό,τι πιο σύγχρονο δεδομένο υπάρχει για αυτή τη νέα επιχειρηματική κίνηση. Το βιβλίο επίσης θέτει όλες τις παραμέτρους που χρειάζεται να ξέρει κάποιος ώστε η επιχείρησή του να είναι βιώσιμη, αποδοτική και ανταγωνιστική στο οικονομικό περιβάλλον. Ο άξονας της δικής μου παρέμβασης, πέρα από την επιμέλεια των κεφαλαίων, ήταν στις οδηγίες και στις πληροφορίες που δίνουμε για τη βασική δομή και οργάνωση του διαιτολογικού γραφείου. Παράλληλα, υπάρχουν κάποιες συμβουλές για τους νέους τομείς δράσης των συμβούλων διαιτολόγων διατροφής. Συγκεκριμένα, μπορούμε να πούμε ότι στο βιβλίο αναφέρουμε πώς πρέπει να στείνεται ένα διαιτολογικό γραφείο, τι έπιπλα πρέπει να υπάρχουν, ποιος είναι ο επιστημονικός εξοπλισμός, ποια είναι τα απαραίτητα μηχανήματα, ποιες είναι οι φόρμες και τα έντυπα τα οποία πρέπει να έχει το γραφείο για να είναι ολοκληρωμένο. Επίσης, δίνουμε συμβουλές και λύσεις για τους νέους δρόμους που ανοίγονται, για τους νέους επιστήμονες της διαιτολογίας. Πραγματικά θα εκπλαγείτε με αυτό το βιβλίο για τις επιλογές που υπάρχουν όσον αφορά την αποδοτικότητα και την επιτυχία αυτού του νέου εγχειρήματος.